τεχνική αυτού του ψαρέματος δεν βρίσκεται μόνο στην καλή απόκρυψη, τα μεγάλα καρτέρια και τον εξοπλισμό. Ο δίτης πρέπει να διαχειρίζεται αναλόγως τους τόπους που θα επιλέξει για να ενεδρεύσει. Εντοπίζοντας τα κοπάδια του δολώματος, αλλά και διαβάζοντας ανάλογα τα ρέματα, μπορεί να εκτελέσει τις πρώτες ενέδρες στα ρηχότερα σημεία ενός κομματιού, προσπαθώντας να προσελκύσει τις συναγρίδες προτού αυτές γίνουν καχύποπτες και διστακτικές. Εάν μάλιστα η πρώτη βολή έχει αυτό το αποτέλεσμα και το υπόλοιπο κοπάδι δεν τρομοκρατηθεί, τότε δεν αποκλείεται με λίγη προσπάθεια να πάρθει ακόμη ένα ψάρι από το ίδιο κομμάτι. Η σωστή πλευρική κάλυψη από μόνη της είναι αρκετή ορισμένες φορές να φέρει τα ψάρια εκεί ακριβώς που τα θέλει ο κυνηγός, δηλαδή μπροστά στη βέργα του. Γενικότερα, η θέση του κυνηγού μόνο τυχαία δεν πρέπει να είναι σε σχέση με το βυθό αλλά και τα ψάρια. Καλό είναι ο ήλιος να βρίσκεται πίσω από το δίτη, ενώ αντίστοιχα αυτός πρέπει να εκμεταλλεύεται τις σκιές που δημιουργούνται, κυρίως τις πρωινές και απογευματινές ώρες, αλλά και το ανάγλυφο του βυθού. Το ρέμα είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι που ορίζει και τη θέση του δολώματος που επιλέγει να κυνηγήσει ένα κοπάδι συναγρίδων. Παράλληλα, οι ζώνες θερμότητας που χωρίζουν το νερό ορίζουν εάν το κυνήγι τους θα είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδοτικό. Κυνηγώντας συχνά στο όριο του θερμοκλινούς, ως δυνατοί θηρευτές, οι συναγρίδες θα προσεγγίσουν το δίτη κόντρα στο ρέμα. Έτσι εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται στο νερό φτάνουν ακέραιες σε αυτές και παράλληλα δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες ώστε η φυγή τους να γίνει εύκολη υπόθεση σε περίπτωση ανάγκης. Μέσω αυτών των γνώσεων, ο δίτης αποκτάει σαφές πλεονέκτημα, που όμως δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτή άλλωστε είναι και η ομορφιά του ψαρέματος. Κυρίως γύρω στο Μάιο και στον Οκτώβριο, ανάλογα με το αν η χρονιά είναι πρώιμη ή όψιμη, τα κοπάδια των συναγρίδων μπλέκονται με αυτά των μαγιάτικων και των υπόλοιπων πελαγικών ψαριών, τα οποία μπαίνουν ή βγαίνουν αντίστοιχα από τη λεκάνη του Αιγαίου. Αποτέλεσμα είναι το ένα είδος να αποκτά χαρακτηριστικά του άλλου και να πλησιάζουν μαζί στην ενέδρα του ψαροκυνηγού. Σε αυτές τις περιπτώσεις που τα ψάρια είναι ακόμη αρκετά φρέσκα στην παράκτεια ζώνη, καλό είναι να αποφεύγονται χτυπήματα σε μαγιάτικα. Όταν παρούσες είναι και οι συναγρίδες. Καθώς οι συναγρίδες αποκτούν τοπικό χαρακτήρα, μένοντας συνήθως έναν τόπο για όλη τη θερινή περίοδο, οι μνήμες που θα αποκτήσουν από το χτύπημα του μαγιάτικου θα τις συντροφεύουν για καιρό, κάνοντάς τις νευρικές και διστακτικές. Βέβαια, μερικές φορές οι εικόνες είναι τόσο πλούσιες και εντυπωσιακές που η αυτοσυγκέντρωση του δίτη χάνεται με μόνο αποτέλεσμα την αστοχία.
εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν τα πολυπληθή κοπάδια μαγιάτικων που χάρη στο μέγεθος των μεγάλων ψαριών και στον όγκο του κοπαδιού διώχνουν εντελώς τις συναγρίδες από τα πόστα, καταλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τον τόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευκαιρία σύλληψης ενός μαγιάτικου δεν πρέπει να περνάει ανεκμετάλλευτη. Το ίδιο βέβαια μπορεί να συμβεί και με ένα μεγάλο μοναχικό ψάρι που επίσης τρομοκρατεί και εκθρονίζει τις μικρότερες συναγρίδες, καθώς και με άλλα πελαγικά είδη όπως είναι ο εντυπωσιακός ερυθρός τόνος. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι συναγρίδες να μην απουσιάζουν εντελώς αλλά να συμπεριφέρονται πολύ νευρικά. Συνήθως όταν εξαφανιστούν έντρομες, κάτι μεγαλύτερο πλησιάζει στην ενέδρα. Κυνηγώντας σε κάβους, υφάλους και μεσοπέλαγα κεφάλια, ο κυνηγός πρέπει να εντοπίσει τα ιδανικότερα σημεία στο βυθό που θα μπορέσουν να του προσφέρουν ικανοποιητική απόκρυψη, χωρίς όμως να μειώνεται σημαντικά το οπτικό του πεδίο. Τα μπαλώματα της άμμου που γειτονεύουν με τις Ποσειδονίες ή το σκληρό βυθό θεωρούνται ιδανικά, ενώ εάν η ενέδρα του κυνηγού τοποθετηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο που κινούνται τα ψάρια, φροντίζοντας παράλληλα να μην είναι εύκολα ορατός, τότε το ψάρι μπορεί να πλησιάσει απρόσμενα κοντά. Σε αυτή την περίπτωση, χάρη στη σωστή τοποθέτηση του σώματος του δίτη, την ακινησία του όπλου, αλλά και την καλή απόκρυψη από την πλευρά του εικονολήπτη, το ψάρι πλησίασε πολύ κοντά, χωρίς να δείξει κάποιο ίχνος φόβου. Η κέρια βολή κατά μέτωπο από τον κυνηγό δεν άφησε κανένα περιθώριο στο μεγάλο ψάρι, δίνοντας τέλος σε ένα δύσκολο αλλά και αμφίροπο αγώνα πριν καν αυτός αρχίσει.
Συχνά έχει παρατηρηθεί ότι όταν μεγάλα κοπάδια μαγιάτικων επιλέγουν να κυνηγήσουν κοντά στο βυθό, εκτοπίζουν τις συναγρίδες, οι οποίες πλέον αναγκασμένες να τραφούν, κινούνται ακόμα και στα μεσόνερα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την αναταραχή που επικρατεί από κάτω τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μία ενέδρα δεν πρόκειται να προσελκύσει τις συναγρίδες. Αντιθέτως, τα μαγιάτικα θα σπεύσουν να υπερασπιστούν το χώρο τους, ελέγχοντας την παρουσία του δίτη. Εάν η βολή πλήξει κέρια το ψάρι, ακινητοποιώντας το πλήρως, τότε είναι πολύ πιθανό στην επόμενη ενέδρα, λόγω της απουσίας των μαγιάτικων και των σπασμών του λαβωμένου ψαριού, να πλησιάσουν συναγρίδες. Βέβαια, εάν μετά τη βολή ακολουθήσει μια μάχη όμοια με αυτήν, τότε η καλύτερη επιλογή θα ήταν η αλλαγή τόπου, μιας και οι αντιδράσεις του μαχόμενου ψαριού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ηρεμίας στους υπόλοιπους κατοίκους του βυθού. Οι συναγρίδες μπορεί να είναι ιδιαίτερα καχύποπτα ψάρια από τη φύση τους. Γι' αυτό και δεν αρκεί μονάχα μία καλή άπνοια σε συνδυασμό με το μεγάλο βάθος για να πλησιάσουν. Η σωστή επιλογή του πόστου, όπου θα στηθεί η ενέδρα, αλλά και η αποφυγή των περιττών κινήσεων και θορύβων, είναι κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Κάποιες φορές όμως, ακόμα και αν γίνουν τα πάντα σωστά, οι συναγρίδες δεν έχουν σκοπό να ενδώσουν στις ενέδρες. Και οι άσκοπες επαναλαμβανόμενες βαθιές βουτιές κάθε άλλο παρά θετικά λειτουργούν. Αφού και τα ψάρια γριεύουν και το δίτι θέτουν σε κίνδυνο με τις συνεχόμενες παρατεταμένες άπνοιες. Άλλες φορές πάλι, ενώ το πόστο μπορεί να είναι σωστό, όπως άλλωστε και όλες οι άλλες παράμετροι της βουτιάς από την πλευρά του δίτι, παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος, όπως το ρέμα, μία βάρκα που πέρασε πριν από λίγο, ή ακόμα και δίχτυα ή παραγάδια που από βραδύς έπεσαν στον τόπο, μπορούν να αποτρέψουν το πλησίασμα των ψαριών. Ο δίτης πρέπει να μπορεί να γίνεται αποδέκτης των πληροφοριών που άθελά τους τα ψάρια του μεταφέρουν. Όταν οι συναγρίδες επιδεικνύουν την πλευρική τους γραμμή, σημαίνει πως έχουν αντιληφθεί τον κυνηγό και παραμένουν διστακτικές. Όσο όμως μένουν μακριά, τόσο διακριτικός πρέπει αυτός να παραμείνει και να αποχωρήσει, χωρίς να τις πιέζει, για να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μερικές ώρες αργότερα. Το βάθος στο ψάρεμα της συναγρίδας σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση του βυθού. Σε έναν ισοβαθύ βυθό δεν έχει νόημα η αναζήτηση του βαθύτερου σημείου. Αντίθετα, στους βυθούς με έντονες κρεμάσεις, τα ψάρια συνήθως ακολουθούν συγκεκριμένες πορείες. Αυτός είναι και ο λόγος που μια βαθύτερη ενέδρα μπορεί να φανεί πιο αποδοτική. Κινηματογραφώντας ένα τόσο ιδιαίτερο κυνήγι,
το εγχείρημα αυτομάτως γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Παράλληλα όμως, αποκαλύπτονται και σημαντικές πληροφορίες που ίσως δεν θα αντιλαμβανόταν από μόνος του ο κυνηγός. Η λανθασμένη στάση του δίτη, με μειωμένο το οπτικό του πεδίο, μπορεί εύκολα να συμβάλλει στην αποτυχία μιας προσπάθειας, όπως εδώ, και να κάνει το θεωρητικά εύκολο ψάρι που πλησιάζει αθέατο. Εάν δε δεν υπήρχαν τα πλάνα, ακόμα θα αναρωτιόταν ο κυνηγός τι έφταιξε. Σε ορισμένες ενέδρες, μπορεί η απόκρυψη να θεωρείται ικανοποιητική από την πλευρά του δίτη. Το πολυαναμενόμενο πλησίασμα όμως να μην πραγματοποιείται ποτέ. Η συμπεριφορά που φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, με τα ψάρια να ξεκινούν την προσέγγιση, να σταματούν και να κινούνται συνεχώς μέσα στο οπτικό πεδίο του κυνηγού, υποδηλώνει την επιθυμία τους να πλησιάσουν. Κάτι όμως που δεν τους το επιτρέπει το πόστο που έχει επιλέξει ο δίτης. Τους πρώτους θερινούς μήνες παρατηρείται σημαντική αύξηση κινητικότητας στα κοπάδια των συναγρίδων. Αυτή η περίοδος βέβαια κρίνεται ιδανική και από πολλά άλλα είδη ψαριών που επιλέγουν το ίδιο πεδίο δράσης με τις συναγρίδες. Με κοινό στόχο την τροφή ή και την αναπαραγωγή, δεν είναι σπάνια τα μεγάλα κοπάδια από πήγκες. Έχοντας την ψυχολογία του κοπαδιού, τα ψάρια αυτά εύκολα θα πλησιάσουν το δίτη. Τι γίνεται όμως εάν ανάμεσά τους κυκλοφορούν και συναγρίδες? Σίγουρα είναι θέμα επιλογής. Αγνοώντας όμως τα μαύρα ψάρια, οι συναγρίδες θα νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, με αποτέλεσμα η προσέγγιση να γίνει ευκολότερα. Οι πήγκες άλλωστε θα είναι σχεδόν όλο το καλοκαίρι εκεί, κάτι που δεν είναι σίγουρο και για τις συναγρίδες. Οι πήγκες είναι ψάρια που μοιάζουν αρκετά με τις συναγρίδες, κυρίως όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειές τους, αλλά και στην προσέγγιση τους. Κυνηγούν επιθετικά μικρότερα ψάρια και μαλάκια, ενώ όταν αποφασίσουν να πλησιάσουν το δίτη που ενεδρεύει, πολλές φορές μπορούν να φτάσουν απελπιστικά κοντά στη βέργα. Όταν οι συναγρίδες, το ζεστό και θορυβόδη μήνα Αύγουστο, έχουν βρει ασφαλές και δροσερό καταφύγιο στις βαθύτερες ζώνες, οι πήγκες απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και τα ωφέλη του αποκλειστικού θηρευτή του τόπου.
έχοντας διαπιστώσει ότι στην περιοχή δεν κυκλοφορούν συναγρίδες, μία βολή θα χαρίσει στον κυνηγό ένα όμορφο θύραμα, ανεβάζοντας παράλληλα και την ψυχολογία του που μπορεί να έχει επηρεαστεί μετά από τις πολύ ωραίες ατελέσφορες ενέδρες.